πήγαινα σινεμά με δύο κοπέλες στην Ουκρανία, ήταν ακόμα, όταν ήμουν ακόμα Ουκρανία, να καταλάβεις. Και βλέπω τώρα το comment section, άρεσε! Λες κοπέλες στο σινεμά με δύο κοπέλες, ωραία! Έχουμε δύο supply drops, και δεν έχω παραπάνω, δεν μπορώ να τα φυλάξω, δεν μπορώ, τα ανοίγω εκείνη τη στιγμή. Σου έχω δύο για το βίντεο, το πρώτο που θα μας δώσει κάτι... κάτι μου έδωσε... Τι μαλακή είναι αυτή... Έλα, κάτι καλό, κάτι καλό! What is this, mate? What the... Central Medic Pants! Oh, αυτό το θέλω! Αυτό το θέλω, αλλά... Για δύο τα Pride Ops μου δίνει μόνο αυτά, ρε! Ωραί, φίλ! Ωραί! So, όποτε βλέπετε τα Call of Duty videos πλέον στο κανάλι μου, λογικά υπολογίζετε... Ο Άλεξ θα μας πει ιστορία σήμερα! Θα μας πει άλλη... Ναι, έχει άλλη μια ιστορία σήμερα. Πλέον, άμα κάνω Call of Duty videos, επειδή μου αρέσει να παίζω Call of Duty, προτιμώ να κάνω Call of Duty videos και να λέω κάποια ιστορία, γιατί... Τουλάχιστον έτσι μπορούμε να παίξουμε Call of Duty και βγαίνει κάτι ενδιαφέρον παρά να κάνω ένα random gameplay πλέον και ολόκληρα commentaries. Φυσικά και αυτά θα υπάρχουν στο κανάλι, απλώς περισσότερα θα έχουμε αυτές τις ιστορίες, γιατί είναι απλώς πιο ενδιαφέρον. By the way, έχει πάρα πολύ καιρό να παίξω COD και δεν ξέρω πώς θα τα πάω. Χρειάζομαι ένα περίπου 5 παιχνίδια να κάνω warm-up, να φέρουν τα μίλια του στα δάχτυλα μου. So, μια φορά κοινάει καιρό πήγαινα σινεμά με δύο κοπέλες στην Ουκρανία, ήταν ακόμα, όταν ήμουν ακόμα Ουκρανία, να καταλάβεις. Και βλέπω τώρα το comment section, άρεσε! Λες κοπέλες στο σινεμά με δύο κοπέλες, ωραί φίλε, το άρε κομενιάρις ρε κομεν, το άρε φίλε. Να, not really, απλώς έτυχε να πάω σινεμά με δύο φίλες από το σχολείο τότε, ήμουν 14 τότε, so... Ήμουνα μικρούλης. Μικρούλης. Τώρα 14 δεν το λες μικρούλης, αλλά εκείνο τον καιρό ήσουν μικρούλης. Και σαν πήγε ένα κανονικό παιδί, σινεμά, ξέρω εγώ, μέσα στον δρόμο, περπατούσα και βαστούσα το κινητό μου. Δεν θυμάμαι, έγραφα κάποιο μήνυμα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανα με το κινητό. Ή μπορεί απλώς να βλέπα εικόνες. Τι κινητό είχα? Είχα ένα. 32, Nokia 32, όχι 3210 ρε, δεν θυμάμαι, ένα που είχε κυκλικά κουμπιά και το έβαζες cover εσύ, έκοβες κάτι χακιά και μπορείς να βάζεις ό,τι θέλεις cover εσύ. Ήταν ένα από τα καλύτερα τηλέφωνα εκείνον τον καιρό και ένα από τα αγαπημένα μου τηλέφωνα. Και σαν πήγαινα, σε κάποια φάση έρχεται από πίσω μου ένας, πρέπει να ήταν 25 αυτός. Πρέπει να είναι στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα και μου το αρπάσει το κινητό. Το αστείο είναι ότι δεν το άφησα. Δεν το άφησα το κινητό γιατί δεν ήθελα, ρε φίλε. Κινητό μου είναι, γιατί να το αφήσω, γιατί να το πάρει κάποιος που δεν ξέρω. Και το βαστούσα στο χέρι μου και δεν το άφηνα να το πάρει. Και στην τελική αυτός μου μπήξε ένα πούνιο στη μύτη και άρχισε να τρέχει με το κινητό μου ο μαλάκας. Κατάλαβες τον κύριο. Ήβρε δωρεάν κινητό. Να πάρει. Και σαν γενναίος Άξελ, εγώ, ναι, είμαι ο πιο γενναίος Άξελ στον κόσμο, αποφάσισα, να σου πω, να τον τρέξω από πίσω, ρε κουμπάρε. Να τον τρέξω από πίσω, γιατί όχι. Σαν τον κυνηγούσα μέσα από κάτι γωνιές, μέσα από κάτι περιοχές του σπιτιών, δεν ξέρω πού, σε κάποια φάση γύρευε κάτι να πάρει από κάτω για να μου σύρει, λογικά πας στην κελέ, δεν ξέρω. Κάτι σίδερα, κάτι μπουκάλες, πάλι καλά που αυτές οι μπουκάλες δεν βγαίνανε. Όχι, βασικά ήταν σίδερο, θυμάμαι, ήταν σίδερο και δεν μπορούσα να το σήκωσει. Το καλό μου το τι έγινε μετά, σαν τον έτρεχα, βρέθηκαν δύο πάτσι που κάθονταν στο παγκάκι και πίνανε μπυρίτσες. So, με άκουσαν να φωνάζω και να τον τρέχω από πίσω σαν το καθυστερημένο και είπαν να με βοηθήσουν. Τέλος πάντων, αρχίσαμε να τον κυνηγάμε και οι τρεις μαζί. Ακούγεται τόσο περίεργο, αλλά true story bruv, true story. And I don't have a gun. Oh, obsidian steel. Και σαν τον κυνηγούσαμε, τον είδαμε να κάθεται σε ένα ταξί. Και σαν κάθεται στο ταξί, πάει στο μικρό σου δίπλα σε εκείνο το ταξί, ξέρω εγώ. Ευκάλυψω ρε, με τόπο, ευκάλυψω ρε. Μαλάκα, ήτανε το action movie. Τέλος πάντων, το βγάλανε από το ταξί
Και το θέμα είναι ο ταξιτζής δεν ήξερε τι έγινε και του είπαν οι αστυνομικοί και τον έκανε άχρηστο. Τον έκανε άχρηστο από το ξύλο τον κλέφτη. Μιλάμε, έβλεπα τους πάτσους να στέγουν γύρω και ο ταξιτζής θα του δύο παμ, 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 παμ. Και στην εκτηρική, εντάξει, τον συνάξανε αστυνομικοί και πήγαμε σε αστυνομικό σταθμό που εκεί έμεινα μέχρι τα μεσάνυχτα. Yeah. Αυτή ήταν μια ιστορία του Axel για το πως έγινε κυνηγός κλεφτών. Είπα σωστά την λέξη. Anyway guys, αυτό ήταν το κορυφαίο story video for today. Ελπίζω σας άρεσε, οπότε ευχαριστώ για τα likes και να είστε κοινό σχόλιο και τα άλλα το βίντεο σε κλικ και subscribe button που είναι ακόμα και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Kill finisher! Α, ναι, ξέχασα να πω το πιο σημαντικό πράγμα για αυτό το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Το πιο σημαντικό είναι bulletproof, είναι και όλα αυτά. Και ρε φίλε, έχει ράδιο, ρε! Ρε!